Καλησπέρα σας λοιπόν. Καλημέρα σας. Ό,τι ώρα βλέπετε, ό,τι ώρα παρακολουθείτε. Δεν θα πούμε εμείς τις ώρες σας. Σκέτε καλύτερα. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε έναν ακόμα αγώνα που είναι καλοκαιρινή ελίτ. Μπροστά μας έχουμε τον αγώνα μεταξύ MNT και Ελλάς Paper Bear. Δύο ομάδες με αρνητικό σκορ αυτή τη στιγμή, όπου οι MNT ως υπερούχοι έχουν μία νίκη και τρεις ήττες. Η νίκη είναι άνευ αγώνος επί των της ομάδας άλλος άνθρωπος, ενώ οι τρεις ήττες δεν είναι κάτι του σιωνούς. Γενικότερα 106-62 από το Σικάριο, 44-73 από το Big Bait και συνεισμένοι μαζί 89-76. Καταλαβαίνετε τις διαφορές, οι οποίες δεν είναι βολικές. Παρ' όλα αυτά έχουν έρθει να παλέψουν για να κάνουν το καλύτερο, γιατί προσπάθησαν να κάνουν το κόλ. Έχουμε έρθει να πάμε το καλύτερο πλασάρισμα και να είναι απόψε. Αυτό περιμένουμε να δούμε λοιπόν από την πλευρά των MNP στην αντίπερα η ομάδα των Ελλάς Paper Bear. 7ο παιχνίδι με 2-4 και αρνητικό σερί 4 αγώνων. Τρεις τελευταίοι είναι ήττα τους Big Babes 79-90, από τους Hoops & Dots με 94-89 και από τους δυστυχισμένοι μαζί 74-84. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για ομάδες που μπορεί να μην έχουν σημεί το θετικό σερί υπέρ τους. Μπορεί να έχουν τις δίκες, αλλά έχουμε δει εδώ τους χαρακτήρες που διεκδικούν τα πάντα και μπορούν να κατακτήσουν. Οπότε από όσο να σου φτιάξει μια μάχη, η οποία δεν ξέρουμε πού θα έχει τελειωμό. Παραφορά για τους παιδιάς. Σούτ από γαζί έστωχο. Είναι διαφορά το 5 πλέον. 5-10 το σκορ. MNP πάρα στο χέρι του Λάσκου. Απ' τα χέρια που έχω βγει εκτός και μπορεί να κοντρολάρει. Κοίτας, μπάλα γέννη. Εκτός αλλάζει ξανά κατοχή. Παρακολουθά στους MNP. Κουβέντες από ό,τι βλέπετε μεταξύ των παιχτών και του Λεβουκή για τα διαφανή φάση που είναι νωρίτερα. Όλα αυτά λάθος. Μπάλα στα χέρια του Ιακωβίδη και από εκεί μέσα στην μπασκέτα. Μέσα στο καλάθι 7-10. Από νωρίς ξέρουμε και ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορεί να είναι πολύ δραματικό. Και έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Μπέλης. Είναι το τρίτο μαθηματικό. Για να θα κυριαρχούν την επίθεση, όχι, δεν μπορούν. Λάσκος θα κατεβάσει. Πάλα στον Ιακωβίδη. Από εκεί στα χέρια του Ζάλπα. Το σουτ και η αλλίωση στο σουτ του Μόκα. Γίνεται το λάθος από τον Ιακωβίδη. Προσπαθεί να μαζεύσει την μπάλα. Αν το κάνει με το παραδίδι στα χέρια των Paper Bears. Παναφορά από τον Δημήτρη Ιμπέη. 2. Μπέλης. Κοίτας
Και μπάλα. Είναι εκτός για τον Χρήστο Πολεχνωνιάδη. Σαρά μπαίνεις. Η λήξη δεν έχουμε καλάθι. Θετικό ριμπάμπ το Καζί. Σε τρίτη μία δεν υπάρχει. Κάει ηρεμία στην κατοχή. Ο Λάσκος ελεύθερος Δάλπας, αλλά όχι έστοχος. Κατεβάζει ο Δημήτρης Μπούλιος, είναι το χρέσιμο και βγαίνει μόνος του ο Ιακωβίδης. Κατεβάζει αφάς από το πλέον. 9-10. Τέλειος περνάει την πάρα στην πέντη στον Καζί. Πολλές κυκλοφορία. Και το καλά έρχεται από τον Δημήτρη Μπούλιο. Ανεβάζει σε ένα διαφορά στους τρεις. Δεν μπορούμε στην διασφαλεία. Φάουλ από τον Χρήστο Πολυχρονιάδη. Πρώτο για την πλευρά των Paper Bears. Δάλπας για την ομάδα των MNP. Ιακωβίδης, μπάλα στα χέρια του Λάσκου που είναι και έξοχος. Το παιχνίδι στην ισοπαλία. Συγγνώμη, 11-12. Λάσκου είναι η γραμματεία. Μπορείτε. Δημήτρης Μπίλιος αφήνει. Δεν αφήνει τελικά για τον Καζί. Πολυφωνιάδης. Τώρα ο Καζής. Πάρα δεν κάνει χαρτίρια εύκολα. Κίτας. Το σούτ από τον Μπέλη, ούτε δεν έχουμε καλάθι. Και η μπάλα στα χέρια των MNP. Ευκαιρία να μπορέσουμε να πάρουν το προβάδισμα. Αν μπορέσουμε να σκοράζουμε κιόλας. Ιακωβίδης με την μπάλα. Δάλπας θα πάρει το σούτ. Όχι τους πόντους όμως. Θα καταλήξει στα χέρια του Τσίτα. Καθίς μπορεί να καθίσει, κλέβει ο Ιακωβίδης. Δεν θα τρέξει την ευθυγιασμό. Λάσκος. Ιακωβίδης το σούτ. Έστοχο. 14-12 μπροστά η MLP. Πολυφωνιάδης, την μπάλα, πολύ ωραία για τον Μπέλη και έχει το καλάθι να φάει το παιχνίδι στην Σομαλία. Πολύ ωραία κίνηση και αφήνει όμως την μπάλα στο καλάθι. Πέρα στους MLP και το καλάθι δεν έχει τα χέρια του Στρούζα, αλλά κατέρα ο Δάλπας στην κατοχή. Και καλά στα χέρια του Μόκα. 16-14. Χρήστος Πολυχρονιάδης και τον Μπέλη. Από τον Κίτα. Πολύ ωραία πάσα τον Μπίλιο. Δεν έχει καλάθι όμως. Ιακωβίδης κατεβάσει. Δάλπας και δεν έχει καλάθι. Παραμένει το συνδύο. Είναι πολύ χρονιά της, αφήνει μπάλα για το Χίτα. Μπέλης ελεύθερος, αλλά όχι με σκορ. Αλλαγές και τις δύο πλευρές. Πες το πολύ χρονιά της θέση του Γιώργου, του Χρήστου Πολυχρονιάτη. Περνάνε επίσης μέσα και ο Σεόγλου. Περνάει μέσα ο Ορφανίδης. Περνάει μέσα και Παπαδόπουλος. Αντιπλήρα τον MNP. Μπάλα στον Παπαδόπουλο. Ο Ιακωβίδης σουτ.
Λέει μέσα που είχε πάει για το θέσιμο, τον εφηδιασμό. Να βγουνε οι Πεπεπέρς, Σίτας, καλάθι και φάουλ. Φάουλ το οποίο φαίνεται ο Ορφανίδης, χωρίς αμφισβήτηση. 16 όλα. Και συμπληρωματική βολή. Τέταρτο ομαδικό. Και ευκαιρία τους Πεπεπέρς να ξεπεράσουν μπροστά. Και το κάνουμε. Την μπάλα να σβήνει στη βάση τη Στεφάνη και να μπαίνει μέσα. Φανίδης θα κατεβάσει. Σταυαδόπουλος. Και το σουτ από τα χέρια του Μόχα είναι εύστοχο. 18-17. 2 λεπτά σχεδόν για την πρώτη περίοδο. Κίτας, Πολυχρονιάδη, δεν εστοχή και δεν μπορεί να έχει ο Μπέιζ να καρφώσει σε παραφορά. Και έχουμε τραυματισμό του Παπαδόπουλου. Επιστρέφουμε από την μικρή διακοπή. 24-4 στα χέρια των MMP. Και ο Σιόγλου με την μπάλα. Τον Ιακωβίδη. Μπαλά στα χέρια. Και ο Σιόγλου καταλήγει. Και δεν καταλήγει όμως στη μπασκέτα. 18-17. Ένα και 34 για την πρώτη περίοδο. Το Δόρης Πολυχρονιάδης. Καζής θα πάρει το σουτ. Δεν βρίσκει καλάθι. Ιακωβίδης. Βρίσκει απέναντι τον Τσιόγλου να πάρει το σουτ. Δεν είναι στοχή. Ορφανίδης στο rebound. Δεν μπορεί να στοχίσει αυτός. Και ένα μέρος της θέσης για τις δύο ομάδες. Πολυφωνιάδη στον Μπίλιο. Και είναι εύστοχος, 18-20. Σαν τα δεύτερα απομένουν για την πρώτη περίοδο. Διαφορά στους δύο. Είναι ομάδα των Paper Bears. Πολύ αναγνωριστική που έχουμε το υπέρι του Αφήν. Και αυτά τα χέρια του Παπαδόπουλου χωρίς στοιχεία. Και μπαίνεις! Δείχνει νεύρο και καλά κάνει. Δύο διαφορά με ανάσα. Και δεν υπάρχει απάντηση. Μπερδεύεται ο Παπαδόπουλος με Ορφανίδη. Πολυχρονιάδη στη λήξη του χρόνου. Με ταυλό παραλίγο. Ένα κυκλικό καλάθι. Αλλά δεν μπαίνει. 18-22 το σκορ της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε την δεύτερη περίοδο της MNP στην κατοχή. Συγκεκριμένα στα χέρια του Ορφανίδη. Ιακωβίδης πάει μέχρι μέσα, τα σκοράρει. 20-22. Σίτας του Πέπερ Πέαρς. Θα βρει στην γωνία τον Μπίλιο, ξανά ο Σίτας. Θα πάρει το σουτ και θα εστοχίσει εκτός ισορροπίας. Κατεβάζει ο Ορφανίδης. Γιάννης Παπαδόπουλος. Τα χέρια του Βάλφα. Πάρα τον Καζή. Παραφορά δεν είναι, πετυχαίνει. Καθώς
τα χέρια του Αντίλου Καραγκουνικόβου την πορεία. Παραφορά και το σούτερ από τα χέρια του Ζάλβα χωρίς επιτυχία. Κοίτας με τον Μπέλη. Σταματιέται εκεί πέρα ο Φανίδης. Και ηρεμία στο παιχνίδι θα ζητήσει ο Λιτοσιόγλου. Πάλι ο Φανίδης. Επιθετικό φάουλ. Θα θεωρηθεί ο κύριος Μπάνης εδώ πέρα. Συνεχίζουμε λοιπόν τον αγώνα μετά από παρατηρήσεις. Καθείς και θα πέρασε την μπάλα στον Μπίλιο. Να βγει μόνος του. Μπάλα στον Ορφανίδη. Δεν μπορεί να σκοράρει. Έχει πάει το rebound ο ίδιος. Με ηρεμία. Μπάλα στην γωνία. Και σουτ χωρίς στόχο τον Παπαδόπουλο. Μπέλης και πάρα πιέρα χέρια του. Όχι. Δεν έκανε τελευταία επαφή από ό,τι για την ομάδα των MNP. Θα περάσουν Λάσκας και Μόκας. Ο Φανίδης διακοπήθηκε αυτός και αλλαγή απόφασης. Ο Μπέλης έκανε τελευταία επαφή. Μπάλα στα χέρια του Ζάλπα, του Μόκα μας χωρίτες. Θα πάρει και το σούτ, δεν θα στοχίσει. Κεφάλι του Κιωσέογλου πάνω στη προσπάθεια που έκανε ο Καρακούνης. Σούτ από τα χέρια του Χίτα, έστοχο. Ανεβάζει τη διαφορά την ομάδα του 20-28. Πάμε να στείλουμε στο γραφτό, αλλά δεν θα πάει για επίθεση. Μόκας, τον Μπέλη μπροστά του. Γιωσιόγλου το σούτ, έστω 23-28. Ανεβαίνει για παρασπέντε. Μπέλης. Αλλαγές για την ομάδα, για τις δύο ομάδες. Καρακούνης παραφέρει στον Χίτα. Δεν έχει χάσει σήμερα. 28-31, 23-31, μπορείτε. Στο 8 διαφορά ήθελα να πω. Γιωσιόγλου. Μπαλά στα χέρια του Σούζα. Ζάλφα στο σουτ. Δεν είναι στοχή. Βλαβρίνει ο Καζί στο rebound. Μπέλης. Με τον Καραγκούνη και καλάθι. 23-33 πριν φορά σε διψήφιο. Στον ελάχιστο κιόλας. Γιωσιόγλου. Μπαλά στα χέρια του Μόκα. Στα έστω τα χέρια του Μόκα. Μπέλης θα κατεβάσει. Κοίτας. Μπέλης.
φάουλ χαμηλά, το οποίο θα κάνει ο Μουρ. Ο Βραλ πας. Παραφορά από την baseline. Σούτα τον Χίτα. Δεν είναι εύστοχο. Θέλεις παρά στα χέρια του Πίλιου. Δεν είναι εύστοχη. Και έχουμε φάουλ. Το οποίο θα κάνει ο Χίτας. Πάνω στο κατέβα να του βάζει τον Δάλπα. Δάλπας πάει μέχρι μέσα, δεν σκοράρει. Παίρνει το rebound. Και σε δεύτερο χρόνο πάλι το ίδιο, δεν βρίσκει καλάθι. Κοίτας, το κλέψιμο του Δάλπα. Στην ευθυγιασμό θα πάρει το σουτ. Δεν έχει στόχο όμως. Μπέλης. Δεν έχει καλάθι εδώ. Άλλη η επίθεση. Από τι και έτσι ο Μάρτης έτσι γι' αυτό. Στρούζας με τον Κιωσέογλου. Δεν βρίσκει καλά αυτή κάτι. Μόνο στον Αυσιλά. Κοίτας τον Μπέλη θα πάρει το στρούτ τη γωνία και θα πάρει και τους 3 πόντους. 25-36 ανεμπέρια φορά στους 11 στη μέση της δεύτερης περίοδου. Παρασκευή και ο Σιόγλου με τα βαστά του Λάσκου. Μόκας. Λάσκος. Πολύ θα περάσει. Και έχουμε την μπάλα για τους MVP. Και έχουμε τραυματισμό του Μπίλιου. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά την μικρή διακοπή. Σε καλή κατάσταση ό,τι φαίνεται. Υπηρετά ο Πίλιος. Το μυστική αθλητής τώρα θέλεις. Έχουμε ο Πίλιος είχε για αλλαγή. Βρεθείτε εγώ με τον Καραγούνι. Αντιγόνια που βρισκόμαστε που όμως δεν σκέφτει πέφτει μόνο του Μαγιού. Δεν καταλάβετε, έχουμε. Κρούζα στο σουτ, χωρίς καλάθι. Άπε το Παπαδόπλο, αλλά ο Μπέλης περνάει. Καρακούνι σε σκοράρι, Μπέλης μετά στο follow. Θα ανεβάζει διαφορά στους 13 πλέον, το 5-38. Λιγότερα από 4 λεπτά για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Κρούζας, το σουτ έστοχο από τα χέρια του Γιακοβίδη. Και το κλέψιμο θα δούμε θα ολοκληρωθεί, δεν ολοκληρώνεται τα χέρια. Αλλά γίνεται το λάθος στην πάσα του Γιώργου Πολυχρονιάδη. Του Χρήστου Πολυχρονιάδη, με χωρίες. Μπίλιος επιστρέφει στη θέση του Χίτα. Παραφάλλω τα χέρια του Στρούζα σε αυτά του Λάσκου. Μόκας θα πάρει το σουτ, δεν έχει καλάθι. Καραγκούνης τον Πολυχρονιάδη μπάλα στα χέρια του Πίλιου. Θα πάρει το σουτ. Δεν κάνει το δυνατό comeback που θα περιμέναμε μετά το πίσμα που έφυγε. Λάσκος. Μπαλά στα χέρια τον MNP. Κοντά στη λήξη, το καλάθι δεν έρχεται. Καραγκούνης πάρα στον Μπέλη. Μπίλιος. Πάρα στον Μπέλη.
Θα πάρει το σουτ και θα στοχίσει. Rebound από τα χέρια. Τα χέρια του Γιακοβίδη πάει μέχρι μέσα. Για αλλίωση του Μεραμπέλη. Πολυφωνιάδη στα χέρια του Φίλιου. Και φάουλ το οποίο θα κάνει ποιος. Ο Παπαδόπουλος το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό στο επόμενο βολέ η ομάδα των Ράφτερ Βερμπέαρς. 2 και 20 αφάνω στους 10 και ανεβαίνει στους 12. Τρούζας μπαλά στη γωνή του Γιακοβίδη και έχει την απάντηση. 31-40. Πολυφωνιάδης, θα ανεβάσει μπαλά με τον Μπέλη. Κετάει μπαλά εκτός. Μπέλης ανάποδο λέει η άπτυκα, αλάθη. Για φορά ανεβαίνει ξανά στους 11. Κάσε διψήφιο, 31-42. 1-35, λιγότερο από το δεύτερη περίοδο. Καλά στα χέρια του Μόκα. Καλά, σε μονοψήφιο. Τρεις πολυχρονιάδες την μπάλα. Αφήνει στο Καραγκούνι. Αρκεί τον Κάζι. Αν δεν υπάρχει καλό timing. Και έχουμε αλλαγές. 7P. Ορφανίδης περνάει. Ντάλβας περνάει. Έξω ο Λάσκος. Έξω ο Στρούζας. Και έφευγε ο πολυχρονιάδης στην πλευρά των Πεπεριτέας. Στη θέση του Καραγκούνι. Γιακοβίδης. Ντάλβας στο σουτ. Χωρίς στόχο. Ορφανίδης στο rebound όμως. Στρούζας. Δάλπας βρίσκει το σούτ, δεν βρίσκει κάτι. Μόκας βρίσκει το σούτ. Δάλπας θα το βρει. Θα βρει τον χρόνο. Στις 7 κατεβαίνει. Μπίλιος. Τον Προσωνιάδη. Τον Προσωνιάδη. Τα πόδια του Μόκα. Πολυχρονιάδες πάλι στο Μιλαμπέλη. Κομμένουν 20 δεύτερα για την περίοδο. Πολυχρονιάδες τον Χρήστο Πολυχρονιάδη. Rebound. Την ευκαιρία για να μειώσει τη διαφορά. Τέλος. Πάρα στα χέρια του Γιακοβίδη. 5 δεύτερα. Σουτ στη λήξη και δεν έχουμε καλάθι. Αυτό σημαίνει 35-42 το τέλος του ημιχρόνου σημερινού αγώνα. Τρίτη περίοδο λοιπόν ξεκινάει. Μπάρα στα χέρια των Paper Bears και έχουν και το προβάδισμα με 7 πόντους. 35-42. Κίτας θα πάρει το σουτ, δεν θα βρει καλάθι. Στεφάνι μόνο. Στρούζας. Τα χέρια του Μόκα. Θα στοχίσει κατά την φάση 5. 37-42. Κύρα στην μπάλα. Μπέλης. Το σπίση. Αφήνει στον Πολυφωνιάδη. Καζί στο σουτ. Δεν είναι εύστοχο. Και η μπάλα παραμένει στα χέρια των Paper Bears. Δεν μετράει το καλάθι, υπάρχουν βήματα τον Καζί. Βαθύτας.
πέρασμα της μπάλας στον κύριο Δορφανίδη. Καθώς στο Ιακωβίδη. Μόκας θα πάρει το σουτ. Δεν παίρνει τους πόντους όμως. Δίλιος. Περνάει τον Ιακωβίδη για το φάουλ. Θα οδηγηθεί στη γραμμή των βολών. Έστω και η βολή 37-43. Δεύτερη εκτός και έχουμε χάος στην διεκδίκηση, το οποίο θα κάνει ο Βόλης Πρωτοχρονιάδης στον Φαρίδη. Στρούζας στον Φαρίδη και έχουμε συνέχεια. Ζάλπας θα πάρει το σούτ, δεν θα αρχίσει. Το καλάθι κατεβαίνει στους τρεις. Το καλάθι κατεβαίνει για πάνω στους τρεις. Τίλιος. Αναπάντητη. Ορφανίδης. Τον Ιακωβίδη θα πάρει το σούτ. Το τρεις δεν έχει στην σοβαλία, πάνω δεν κάνει χατήρια. Πρωτοχρονιάδης στο πόδι του Μόκα. Παναφορά και στο Μπεμπέας baseline από τα χέρια του Μπίλιου. Σουτ εκεί ήταν χωρίς καλάθι. Ζάλπας. Το Στρούζα, ξανά πίσω. Ιακωβίδης. Μόκα θα πάρει το σουτ. Δεν φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Πρωτοχρονιάδης με την μπάλα. Κοιτάς. Πολύ εκεί πέρα τα χέρια του Ζάλπα για καταλήξει στα χέρια του Ιακωβίδη. Στρούζας με την μπάλα. Ζάλπα θα περάσει πολύ ωραία. Δεν ευστοχεί όμως. Δεν είναι στο rebound. Με τα χείριτα και αφήνει την μπάλα στο καλά. 45. Ανεβάζει τη διαφορά στους 5. Ζάλπας. Μπάλα στο χέρι του Στρούζα. Δημιουργεί επιλογές. Μπάσκετ για το πάνε τώρα. Διακοπίδη. Δεν υπάρχει καλάθι. Μπάσκετ του Καζή. Ο Πολοχρονιάδης. Κοίτα, θα πάρει το σουτ. Χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Την μπάλα στα χέρια των MNP και αλλαγή. Περνάει και ο Σιόγλου. Περνάει και λάθος. Έξω ο Ιακωβίδης. Έξω και ο Στρούζας. Και ο Σιόγλου. Μπάλα στην γωνία, Ροζάλπα. Άλλη μια επίθεση, άκαρπη. Βίλιος. Κοίτας. Δεν είναι πολύ ωραία. Δεν είναι κανονικό το κόψιμο. Καζής. Δεν μπορεί. Λίγο η γωνία του Ζάλπα μάλλον. Έχουμε το καλάθι και time out. Είναι ομάδα των MNP. Το οποίο θα τελευταίσω με 7. 5 και 40 για τη λήξη της τρεις περίοδου. Επιστρέφουμε μετά το time out.
μπάσκετ των MNP που είναι στο μείον 7 όπως πάνω και νωρίτερα. Αλλά έχουν δείξει ότι μπορούν να το εξαναβούν εύκολα στον αγώνα. Λάστος, πάσα φέγγε του Ζάλφα. Και το καλάθι, απευθείας να κατεβεί η διαφορά. 5. Το δώσει πληροφορνιάζει την μπάλα. Καζής, Μπιλιός θα πάρει το σουτ. Χωρίς την τυχεία Λάστος ο rebound. Μόνος του συγκράμει τον Βολόδη. Δεν έχει πρόβλημα να μαζεύει την μπάλα. Μποκάς, και κατεβαίνει κι άλλη διαφορά. Έλτε στις τρεις πλέον. Πολυφερνιάζει με την μπάλα. Μπίλιος. Πολυφωνιάτης. Θα στρίψει ωραία. Αλλά θα καταφέρει να σκοράρει. Λάστος ο rebound. Και ηρεμή. Στον αγώνα. Θα καταφέρει να μπόκος να σκοράρει. Κοίτας. Πολυφωνιάτης. Μπίλιος. Κοίτας και καλάθι. Η ανάσα που έτσι θα κάνει ομάδα των Paper Bears. Βάζει και το Ορφανίδη της MNP. Το Σεόγλου. Στη γωνία ο Δάλφας δεν ευστοχεί. Το rebound είναι θετικό όμως. Θα πάρει δεύτερο στη σερή από το τρίποντο. Λάστος στο σουτ. Μπάλα τελείωσε αυτός. Και κατοχή για τους Paper Bears πλέον. Χρήστος Πολυφωνιάδης κατεβάζει. Καζής ξανά πίσω στον Πολυφωνιάδη. Και το πιάζει τον χέρι του Τάλπα. Γιακοβίδης. Δεν μπορεί να ευθοκίσει. Κοίτας. Πολυφωνιάδης πάλα. Στον Χίτα πάλι. Δεν σκοράει λοιπόν τον Καζή. Και καλάθι. Για φορά ανεβαίνει σε 7, 44-51. Τον όριμο σκηνικό. 3 λεπτά για το τέλος 3 περίοδου. Το Σεόγλου δεν είναι στοχή, αλλά δεν μπαίνει. Γρήγορη μεταβίβαση. Και βρίσκει τον Καραγκούνι μόνο. Ποιος κερδίζει φάουλο από τον Παπαδόπουλο. Δύο βολές. Και δεν είχε και στο πρόσωπο. Θα σηκωθεί από τη φέντα. Επιστρέφουμε να κάνει την διακοπή και τις βολές του Άγγελου Καραγκούνι. Η βολή είναι εύστοχη. Ανεβαίνει στο 8 διαφορά. 44-52, 2-42 για τη λήξη περίοδου. Παρά στην βάση της Στεφάνης. Παραμένει στο φως διαφορά. Το Σιόγλου και τον Ιακοβίδη. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει ο Μόκας. Θα κλέψει ο Παπαδόπουλος. Τον Δάλφα η μπάλα. Γιακοβίδης. Στο σούτ και στο φως. 46-52. Διαφορά στους 6. Πολυφωνιάδης. Κατεβάζει. Οργανώνει. Και δίνει τις εντολές του. Πέντο σούτ. Χωρίς επιτυχία. Λάσκος. Παπαδόπουλος. Στα χέρια του Ιακοβίδη.
Δαλπάς ελεύθερο το σούτ. Ελεύθερη και συνεχίζει την μπάλα όμως. Κοιτάς. Μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. 46-54. Και ευκαιρία να ανεβάσει διαφορά σε 9. Με τη σκληματική του βολή. Τέταρτο προσωπικό φάουλ για τον Δαλπά. Δεν εστρέψα την θέση του ο Μόκας. Κοίτας και τη σκληματική του βολή. Να μην συνειδητοποιήσω το τέλος περίοδου. 46-55. Τσεόγλου. Βάσκε Διακοπίδη. Παπαδόπουλος στο σουτ. Χωρίς επιτυχία. Κοίτας. Πολύ ωραία μπάλα για τον Καραγκούνη. Την κρατήσει, θα σκοράρει. Με την διαφορά 46-57. Διακοπής με την μπάλα. Τσεόγλου θα πάρει το σουτ. Την μπάλα γίνει εκτός. Μουστέ Μπερμπέρ. Πολυχρονιάδη. Κοίτας, μπάλα. Και βήματα. Και έχουμε αλλαγή. Ξαναπαινέω σκρούζα στον αγωνιστικό χώρο. Λεπτό μισό λεπτό για την περίοδο. Σκρούζας. Τα χέρια του. Και από εκεί το κλέσιο μου τον Πολυχρονιάδη. Σε κάτι στην μπάλα. Κοίτας. Και έχουν παραβίαση. Τέσσερα δεύτερα όλα στα χέρια των MNP. Διακοπίδης. Κεφάλαιο τον Σκίτα. Είναι το δεύτερο ομαδικό. Time out για ομάδα των MNP. Τρία δεύτερα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Τελευταία δευτερόλεπτα λοιπόν. Τρία δεύτερα, του MNP. Συμπτώνει μπάλα σε κανέναν. Γρήγορα το καλάθι. Συλλήξη από τα χέρια του Καραγκούνη. 46-59 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μετά για την λάθος επαναφορά του MNP. Επιστροφή για τέταρτη περίοδο. Μπάσκετ τον MNP, το οποίο είναι πίσω με 13 πόντους. Θα δούμε αν θα μπορέσουν να αντιδράσουν. Διακοπίδης θα πάρει το σουτ. Την μπάλα για πρώτη φορά να κάνει θα τη δει. Διαφορά κατεβαίνει ευθεία στους 10. Καζής, αναπάντητο. Και ευκαιρία για τη σημερινή κυρία κατεβάσει κι άλλο τη διαφορά. Λάσκο στο σουτ. Δεν έχει επιτυχία. Δάλπας στο rebound. Στρούζας κανάλα. Δάλπας. Έκτοχος. Σε λιγότερο από λεπτό κατεβαίνει διαφορά. Κατά 6. Έχει σε 7 πλέον. Κλέψιμο από τα χέρια του Ιακωβίδη. Δεν την κρατάει κιόλας. Δάλπας. Hey.
Γιακοβίδης θα ψάξει. Κάνει τον Δάλφα. Μόκας, μπάλα. Φάουλ. Από τα χέρια του Καραγκούνη. Δύο υπολές στα χέρια του Μόκα. Τέλης στην θέση του Καραγκούνη. Ότι πολύ τέλεια στοχή παραμένει το 52-59. Το ίδιο και με τη τέσσερι λοιπόν. Κατεβάσει ο Μπίλιος. Βολυφωνιάδη μπάλα. Θέλεις το παιχνίδι. Για να σκοράρει. Μπάλα στο χέρι της Άλφα. Για να διαφέρει στο Λάσκο. Άλφα θα πάρει το σουτ. Δεν κατεβαίνει διαφορά. Υπάρχει το κοπέλι. Κοίτας και το καλάθι. 52-61. Λάσκος με την μπάλα. Έχει τον Πολυφωνιάδη. Θέλεις κάνει όμως είναι κατευθυντή μπακατή σιγά να συγκρατήσει την μπάλα. Εννιά πόντι της διαφοράς. 7-17 για την λήξη. Με την μπάλα αφήνει στον Μόκα, από εκεί στον Άλφα. Ο οποίος δεν καταφέρει να σκοράρει. Πολύ φιλιάς κατεβάζει. Μπέλη για το Χίτα. Καζής κάτω από την μπασκέτα. Και δεν σκοράρει. Τρούζας. Γιακοβίδης. Διαφορά κατεβαίνει σε 7-54-61. Καζής. Θα σκοράρει, θα απαντήσει. Λάσκος με την μπάλα. Στα χέρια του Οχάν, του Γιακοβίδη. Δάλφας. Θα πάει το συλλήξη. Θα ευκοκίσει. 57-63 και διαφορά κατεβαίνει στις 6. Δύο σε την μπάλα. Θέλεις. Μέχρι μέσα και θα σκοράρει. Λάσκος. Αφήνει για τον Γιακοβίδη. Μόκας η απάντηση. 59-65. Θέλεις. Σγέλτος αλλά όχι επιτυχημένος. Την μπάλα δεν είναι για καλή μεταβίβαση. Βγαίνει εκτός γηπέδου και έχουμε αλλαγές. Ο Ορφανίδης θα περάσει στη θέση του Λάσκου. Διαφορά στους 6.
5 λεπτά και 8 δεύτερα. Μπήκε σε κατεβάση. Καραγκούρισα τα χέρια του Κίτα. Δεν έχει καλά εδώ. Έχει μετά το καζί όμως. Για χαρά να μπαίνει στο 8 πάλι. Λιγότερα από 5 λεπτά. Γιακοβίδης. Τον ομό κάπου εκεί στο Στρούζα. Θα πάρει το σουτ. Και λοιπόν τα σχέδια. Τον Πέτερβέας. Μπίγιος, χωρίς Γιασίνη. Και χωρίς καλάθι. Βάλει την πλευρά τον MNP. Θα περάσει πολύ ώρα μέχρι μέσα. Θα πάρει το καλάθι. 61-67. Κοίτας. Θα απαντήσει. Πιέζεται, αλλά παραμένει μπάλα στα χέρια των MMP. Ραλφάς και φάω το καζί. Μπήγες εκτός, θα περάσει μέσα ο Χρήστος Πολυχρονιάδης. Το σούτρο του Γιακοβίδη χωρίς επιτυχία. Καλή ευκαιρία για αυτούς δύο σου κι άλλο ήταν η LNP. Και φάουλ από τον Δάλπα πάνω στο Κίτα. Κάλπας στο πέμπτο προσωπικό του. 3-22 πριν τη λήξη. 69-61-70. Δύο στις δύο από το Χίτα ανεβάζει διαφορά στους 10. Μετά φορά σε διψήφιο. Πάρα στα χέρια του Μποκά. Ορφανίδης. Μποκάς θα πάρει το σουτ και αστοχίσει πατώντας. 63-71. Χρήστος Πολυχρονιάδης στα χέρια. Μπαίνει τώρα. Κοίτας. Δεν είναι στοχή. Και rebound τον Ορφανίδη. Δεν είναι για κομπίδι. Θα αφήσει την μπάλα μέσα σε δύο. Δεν βάζει κι άλλη διαφορά στους 6. 140 δεύτερα. Φορά χρόνου. Αυτό ψάχνουμε. Οι Πεπερτέας. Κοίτας. Ρωμένο Αρκαζή. Και φάουλ. Από τον Φανίδη. Παναφορά. Με baseline. Κοίτας θα πάρει το σουτ. Δεν μπορεί να φτωχίσει. Και rebound. Από τον Χρήστο Πολυχρονιάδη. Μπέλης. Δεν είναι ψοχή. Και Μόκας. Από τον Κωσέογλου. 115 δεύτερα.
time out από την πλευρά των Πέπερ Μπέας, 68-71, 104. Ακριβώς υπόλοιπονται για αυτό το επεισοδιακό παιχνίδι. 102 στο συν 3 η μάδα των Ελλάς Πέπερ Μπέας, 68-71. Ας κοράζουν, έχουν ανάσα. Μπέλης. 5 δεύτερα. Πολυχρονιάδης. Δεν μπορεί να σκόλαρει. Και ευκαιρία για τους MNP. Και να μειώσουν τα σοβαρές είναι πλέον. Μοκάς και τον Κιασιόγλου. Γιακοβίδης στο σούτ και έχουμε στο Μαλία. Ένα λεπτό πριν το τέλος. Το φινάλε δίνει πολλές υποσχέσεις. Το θέμα είναι θα το τηρήσουν οι ομάδες. Πολυφρονιάδης και το Σίτα. Καζής. Δεν σκόλαρει. Και όμως κρατάει την μπάλα, κρατάει την κατοχή. Θα δούμε τι θα συνοηθούν οι διαιτητές. Αν την παίζει λάνη υποδοχή λοιπόν τους Pepper Bears. 14 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους. Όλα στην Σοβαλία. Βέλης με τη γωνία. Για να δούμε. Μπάλα εκτός. Μπάλα στα χέρια των MNP. 38 δεύτερα. Να δούμε αν θα καταφέρουν να ανατρέψουμε πλήρες το σημερινό παιχνίδι και να κλέψουμε με πλησίας τη νίκη από τα χέρια των Pepper Bears. Γιακοβίδης. Μόκας. Ο μεσή απόσταση δεν είναι εύστοχος. Κάζεις ο rebound. Μπαίνεις. Και φάουλ από τον Κασιόγλου. Συγγνώμη, φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Τρίτο προσωπικό. 16 δεύτερα. Όλα για την ομάδα των Ελλάς Pepper Bears. Κατεβάζει ο Πίλιος. 10 δεύτερα. Καζής θα πάρει το σουτ. Δεν είναι έστοχο. Και τέλος οδεύουμε σε παράταση. 71-71. Παράταση λοιπόν σε ένα παιχνίδι που σας είπαμε ότι θα γίνει επεισοδιακό τέλος. Όπως και έγινε. Στρούζουν την μπάλα. Μπάλα στο παιχνίδι Γιακοβίδη. Θα τραβήξει τον χρόνο. Και δεν είναι εύστοχο το σούτ. Μια μικρή διάκοπη για μια συνεννόηση με την ταξίδια επιτυχίας και γραμματείας. Επιστρέφουμε. Παρά τον Ορφανίδη εκτός, από τον Γιακοβίδη, με συγχωρείτε. Πολυκρονιάδη. Ζάχνει και δίσκει το Χίτα. Το σύνδε με την πλάτη. Και το χνέψιμο από τον Γιακοβίδη. Και ο Μπέλης σε αντίστοιχη άμυνα. Κοιτάς και τον Μπέλη. Θα περάσει, δεν μπορεί να καρφώσει. Rebound τον Πολυφωνιάδη και φάουλ. Στην γραμμή των Βολών.
Αν μη τι άλλο, πολλές μέγιστη ευκαιρία για να αλλάξει το σκορ, να μπουν μπροστά η ομάδα των Pepper Bears. Αλλά δεν έχουμε καλέ παιδιά αυτή τη φορά, για αρχή τουλάχιστον, ο Θόρης Προχρυνιάδης. Ούτε τη δεύτερη όμως, δεν καλυφθεί. Βανίδης και τον Ιακωβίδη. Έχεις με το χείτα χαμηλά. Το Σιόγλου. Η μπάλα δεν είναι προφωτήτη, έχει κάνει κάποια και μπάλα. Βίλιος. Δεκατής κατοχή. Κίτας. Εδώ είναι ο Μπέλη. Καζής. Και έχουμε βήματα. Τρία και δεκαέξι. Εκοβίτησα. Θα φάνει τίποτε. Αφήνει και τον Κιωσιόγλου. Φανίδη, πάλι το Σιόγλου, από μεσαία απόσταση, το σκόλαρι, το ριμπάζο και το κοίτα όμως. Μπέλης, με δύο αντιπάλους, Πολυχρονιάς πίσω την μπάλα. Βίλιος. Κοίτας, αμαρκάριστος, άποντος, εδώ το σούτ. Κάζης πιέζει. Και ο Σιόγλου και κλέβει ο Χίτας. Τα σκόραρι 71-73. Διακοβίδης. Θα πάει μέσα μόνος του και είναι φάουλ από τον Χίτα. Δύο βολές στα χέρια του Θαράλαμπου Ιακωβίδη. Δύο λεπτά και 7 δεύτερα που μένουν. Παραμένει διαφορά στους δύο, 71-73. Κατεβαίνει διαφορά στο πόντο. 72-73, 2 λεπτά και 5 δεύτερα πλέον. Πολυχρονιάδης. Μπέλης. Παραχειρή του Κίτα. Καζίνης κάτω την μπασκέτα. Καλά και φάουλ. 72-75. 106 δεύτερα. Τέταρτο προσωπικό. Διακοβίδη. Αμπιβολή. Είναι σε απόσταση ασφαλείας. Δεν είναι εύστοχη. Φανίδης για τον Διακοβίδη. Και μπάλα πρέπει να σκουπιστεί. Γλιστέρει παραπάνω από το χρειάζεται. Έγινε αυτή η διακοπή. Επιστρέφουμε μετά από τη διακοπή. Επιστροφή μετά και το σκούπισμα της μπάλας. Σε αυτό το 1,5 χιλιόμετρο. Ο Φάνη Ιακωβίδης. Τρούζας ξανά για τον Ιακωβίδη. Θα πάει στο στόχο και άποψη δεν έχει καλάθι. Προχωρήσει ο Πολυχρονιάδης. Εγώ με σωσμένα καλάθι. Μπορεί να καθαριστεί η νίκη.
τίποτα πάλι δεν θα είναι βέβαιο. Μπίλιος. Κοίτα. Και δεν περνάει μπάλα. 58 δεύτερα. Επίθεση στους MNP. 24 δικά τους. Διαφορά στους 3. 72-75. Κάθε δευτερόλεπτο και ασκόκος αγωνίας. Σουτ έστοχο και έχουμε την σοβαλία. Καλάθι από τον Αλέξανδρο Μοκά. 75 όλα. Ξανά ανοιχτό το σενάριο για παράταση. Για δεύτερη σε αυτή την περίπτωση όμως. Πολυθωνιάδης. Μπέλης. Το Χίτα και το Καλάθι. 75-77. Στρούζας. Στα χέρια του Ιακωβίδη. Δικές επιλογές. 14 για την επίθεση. Και θα το πάρει το σουτ. Το πρώτο το Μπέλη. Ποιος πιο κρίσιμη άμυνα. Και φάουλ από τον Παπαδόπουλο. 12 δεύτερα. Δύο βολές στα χέρια του Μπέλη. Πρώτη βολή έστω στη διαφορά τριών. Ένα τρίποντο θα είναι αρκετό αν δεν μπει η δεύτερη βολή. Ασφάλεια πλέον. Time out, γνωμάζω το MNP. 12 δεύτερα. Επιλογές αρκετές, ο χρόνος λίγος. Και οι πόντοι 4. Δεν ξέρουμε τι θα πρέπει να περιμένουμε για τις δύο πλευρές σε επίθεση και άμυνα. Ερχόμαστε πίσω για τα 12 δεύτερα. Ιακωβίδης. Θα πάρει το σουτ. Και είναι έστοχο. 78-79. Και φάουλ. Φάουλ. Το οποίο θα οδηγήσει στη γραμμή των βολών. Στη γραμμή των βολών θα είναι Θοδωρής Πολυθωνιάδης. Νωρίτερα δεν μπόρεσε να σκοράρει και τις δύο βολές. 5 δεύτερα μετά την δεύτερη βολή. 78-79. Πέντε δεύτερα μετά τη βολή. Θετικό ριμπάουντ για τον Μπέλη. Και εδώ είναι το τέλος μάλλον. Δεν θα προλάβουνε. Μπάλα στα χέρια τον MNP. Στο τελευταίο δεύτερο. Δεν υπάρχει time out. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχουν επιλογή. Το τέλος. Τέλος του αγώνα λοιπόν. Τελευταία φάση. Τα κρίνει όλα. 78-80 σε ένα συναρπαστικό αγώνα μεταξύ των Paper Bears και των MNP. Με νικητές τους πρώτους. Ένα παιχνίδι που μας άφησε με τρομερή πίεση και πολλές ωραίες στιγμές. Φτάνει στο τέλος. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια και καλές από εκεί πέρα μπάσκετικές στιγμές.